Yeah, wrestling News GR εδώ. Είμαι ο Reaper και σήμερα σα φέρνω το ROE review από το ROE τη περασμένη Δευτέρα 29 Απριλίου. Έχει, έχουμε μπει βασικά πλέον και επίσημα στο Μάιο. Καλό μήνα σε όλου. Ε, το καλοκαίρι πλησιάζει όπω καταλαβαίνετε βέβαια αυτό σημαίνει ότι πλησιάζουν και οι εξετάσει. Αλλά εντάξει να κάνουμε το ένα φέρνει το άλλο. Αυτό το ROE ε, έγραψα και το ROE Point Review σε στο Facebook και είπα ότι θα βασιστεί κυρίω στα καλά μάτσε γιατί δεν είχαμε μεγάλα ονόματα να κάνουν εμφανίσει. Ε, και έτσι είναι πολύ λογικό να πρέπει να δούμε καλά μάτσε για να έχουμε και ένα καλό show ανάλογα. Οπότε πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τι συνέβη αναλυτικά σε αυτό το ρο. Πρώτο μάτ τη βραδιά, δεν είχαμε opening segment ούτε εδώ. Είναι ένα triple threat, όμω είναι ένα περίεργο triple threat. Έχουμε ουσιαστικά τα άτομα που ε, είναι μαζί με τον Dolph Ziggler, τον Jack Swagger και τον Alberto Del Rio σε ένα triple threat match, αυτά τα άτομα είναι ο Ricardo Rodriguez για το Del Rio, ο Langston για τον Dolph Ziggler και φυσικά ο Zeb Colter για τον Jack Swagger και ο νικητής από αυτό το triple threat θα έδινε ε, στο φίλο του ουσιαστικά την ευκαιρία να διαλέξει το stipulation για το triple threat match του για τη World Journey στο Extreme Rules. Περίεργη λίγο η κατάσταση, μου άρεσε όλο το σκηνικό, ήταν κάτι διαφορετικό. Ο Ζεπ Κόλτερ κατευθείαν έφυγε από το ring για να μην κάνει κομπίτ στην αρχή. Ο Ζίγκλερ είχε σχεδόν σίγουρο ότι ο Μπίγκι Λάγκστον θα πάρει την νίκη. Εντάξει, βασικά όλοι το είχαμε σχεδόν σίγουρο ότι ο Μπίγκι Λάγκστον θα είναι ο νικητή και ο World Series Champion ο Ζίγκλερ θα μπορεί να διαλέξει το stipulation. Εγώ έτσι πίστευα ότι θα γίνει προσωπικά. Τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν κάπω διαφορετικά να το πούμε. Γιατί κατά τη διάρκεια του μάτσου ο Μπίγκι είχε το πάνω χέρι, έτσι. Είναι αυτονόητο. Σε κάποια φάση ε, όπου ο Big Langston ήταν έτοιμο να επιτεθεί στο Ricardo Rodriguez. Ο Αλμπέρτο Del Rio μπαίνει μέσα και σκάει τζαγκούρι στον Big Langston. Με αποτέλεσμα ε, να βγει έξω από το ring ο Big Langston. Οπότε είναι εκτό μα για λίγο. Ε, ο Zep Colter έκανε τον πονάει το γόνατό του σε κάποια φάση. Ότι και καλά έβγαλε το γόνατό του για να μην φάει ξύλο. Ε, και ο Dolph Ziggler μπαίνει και σκάει dropkick στον Αλμπέρτο Del Rio. Έπειτα ο Schwager μπαίνει και αυτό μέσα στο ring και πετάει έξω από το ring τον Dolph Ziggler. Ε, τα πράγματα δηλαδή έγινε ένα πανικό. Ο Big Langston μετά νομίζω πετάει το Jack Swagger έξω, κάτι τέτοιο. Τελικά, αφού γίνεται ένα χαμό, στο ring μένει ο Κόλτερ και ο Ροντρίγκε. Και αφού ο Ροντρίγκε είναι knocked out, ε, από το νομίζω ότι είχε κάνει bell to belly ο Langston, πήγε να του κάνει ο Κόλτερ δεν τα κατάφερε γιατί η A.J. μπήκε μέσα και στα το κάνουν από το referee και έτσι μετά ε, από λίγο κάνει ένα ρόλα πιν ο Ρικάρντο Ροντρίγκε και παίρνει την νίκη που σημαίνει ότι ο Αλμπέρτον Τελερίο έχει το δικαίωμα να διαλέξει το stipulation για το Extreme Rules Triple Threat Match στο Extreme Rules ΠΕΠΕΒΙ ονόητε και θα γίνει αυτό αργότερα ε, σε αυτό το ρόπο θα το δούμε αργότερα και θα μιλήσουμε γι' αυτό νικάει λοιπόν ο Ρικάρντο Ροντρίγκες με αυτό το Πολύ στη μόδα έτσι παντελονάκι. Πραγματικά πρέπει να είναι έτσι Viking Guerrero style. Coogar από αυτήν πρέπει να το εμπνεύτηκε. Περνάμε όμως τώρα στο επόμενο segment, Θα μπορούσαμε να το πούμε τη βραδιά. Το οποίο δεν ήταν ε, για αυτό το ουσιαστικά ρο. Απλά ήταν επειδή εκείνη τη Δευτέρα 29 Απριλίου ήταν Make a Wish Day. Ε, από η μέρα τέλο πάντων ε, του Make a Wish Foundation. Θα μπορούσαμε να πούμε και το άτομο από WWE που έχει την περισσότερη ενεργητικότητα σε αυτό το τομέα είναι ο John Σίνα και πάρα πολύ respect του John Cena για αυτό που κάνει με το Make a Wish και τις ευχές των παιδιών και όλα αυτά Αυτά τα τρία λοιπόν παιδιά ε, ήταν η ευχή του να περάσουν έτσι μια τέτοια εμπειρία στο ρο, να γίνουν κατά κάποιο τρόπο WWE Superstars και αυτό έκανε ο Τζον Cena εκείνη τη βραδιά, του έφερε ε, παρακολουθήσαν όλο το show, εδώ βλέπουμε στο τέλος θα δούμε τι έγινε ακριβώς, ο Σίνα παρόλο τον τραυματισμό έκατσε ε, και έβγαζε φωτογραφίες με τα παιδιά ε, Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μπράβο που το κάνουν αυτό. Ε, είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, Καλό θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι από του λίγου σούπερ στα Ρωσίνα που κάνει κάτι τέτοιο. Επόμενο match βραδιά και δεύτερο κατά σειρά match είναι ένα one-on-one -on -one μεταξυ Randy Orton, The Viper και Cody Rhodes. Πραγματικά, παιδιά, αυτό το match ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε, ε, ήταν λίγο έτσι μονότονο αρχικά. Ε, δεν είχε πολλά πράγματα που κάνανε, ξέρω, κάνανε τα βασικά και οι δύο και ήταν κάπως μονότονο. Μετά όμως απέκτησε τροπε, τρομερή τροπή και χωρίς από τώρα δεν θα το σκεφτώ καν, ήταν το Match of the Night. Cody Rhodes εναντίον Randy Orton ήταν το καλύτερο match αυτού του Raw και όπως είπα πρέπει να έχουμε καλά match σε αυτό το Raw και να που το WWE ξέρει τι κάνει Βάζει ένα πάρα πολύ καλό μάτι γιατί ο Cody Rhodes είναι φοβερό superstar. Χαραμίζεται αυτή τη στιγμή ε, και ο Σάνταου στο feud με του Stones of Funk και δεν ξέρω καν θα συνεχιστεί αυτό το feud, Ήτανε, είναι στον αέρα τα πάντα. Ε, ο Randy Orton αυτή τη στιγμή είναι σε feud με τον Big Show και όπως φαίνεται θα πάνε ξεμάτς στο Extreme Rules, από ό,τι πιστεύω. Ε, είχαμε πολλές ωραίες κινήσεις, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα ειδικά. Το Superplex εδώ ε, το έχει βάλει στο playbook του ο Randy Orton και πήρε και τη νίκη. Την ώρα που πήγε να κάνει disaster kick ο Cody Rhodes στον Orton ένα mid-air RKO διαλύει τον με 1-3 νικάει Είχε σκάσει και crossroads μάλιστα ο Rhodes και έκανε kick out Orton. Πάρα πολύ ωραίο match Και μετά έχουμε και το interview, το after match interview, post match βασικά interview με τον uh, Matt Striker Ο πρωτάει τον Όρτον τι είναι τώρα μπροστά ότι έρχεται και λέει ότι θέλει να γίνει extreme Δίνοντας πιστεύω σημάδι ότι θα έχει uh, match extreme rules και την ώρα που ο Κόντι Ρότς πήγαινε να του επιτεθεί και ψιόπλατα ο Ρέντι Ορτον γυρνάει επότομα, τον βλέπει και του σκάει δεύτερο RKO. Ε, πολύ ωραίο λοιπόν sequence όλο γενικότερα, το σκηνικό και το match και το post-match interview, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ε, ελπίζω θα μ' άρεσε πάρα πολύ ε, αν δεν είχαμε αυτό το future με τον Big Show του Ορτον που λογικά έτσι θα συνεχιστεί. Ε, να είχαμε ένα feud Cody Rhodes, Randy Orton θα ήταν πολύ καλό Η αφορμή θα μπορούσαν να ήταν, ξέρω εγώ, ότι στη Legacy τους έκανε ότι ήθελε και θα μπορούσε να πάρει μια εκδίκηση κατά κάποιο τρόπο ο Orton Αν είναι και τόσα χρόνια μετά, θα ήταν πολύ ωραίο ένα τέτοιο feud Επόμενο match βραδιάς ήταν ένα Divas match ε, Το οποίο είδα, κατά κάποιο περίεργο τρόπο ε, Naomi εναντίον ε, Nikki Νίκη Μπέλα νομίζω ή Μπρι Δεν θυμάμαι, μία από τους Μπέλας τέλος πάντων Και νίξαν οι Μπέλας με Twin Magic Και μετά τις πρόδωσε κάμερο και όντω ε, ήρθε το και μετά είχαμε ένα Brawl εκεί. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Και να το μην το είδατε, δεν χάσατε τίποτα. Επόμενο segment τη βραδιά έχουμε τη Shield. Η οποία είναι αίτητη ακόμα και διέλυσε και τον Undertaker στο Friday Night SmackDown σε ένα έτσι brawl. Βγαίνει λοιπόν και ουσιαστικά μα λέει αυτά που έχει κάνει έω τώρα. Όλα τα accomplishments που έχει πετύχει. Έχει διαλύσει superstars με τεράστιο όνομα στην εταιρεία όπω ο Rock, ο John Sina ο Undertaker, Team Hell No, ο Ryba και η λίστα συνεχίζεται ε, Miz κι άλλοι Same Shorten και πραγματικά εγώ ένα πράγμα έχω να πάω αυτό το segment δώστε μας περισσότερο Seth Rollins και Dean Ambrose στο μικρόφωνο δηλαδή τα παλικάρια είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή όχι μόνο στο ring αλλά και στο μικρόφωνο το είπα και στο SmackDown Review λαμπρό μέλλον για αυτού τους δύο δεν είμαι σίγουρος για το range, ε, δεν είναι κακός θα μπορούσε όμως να εξελιχθεί περισσότερο πιστεύω. Ε, καθώς λοιπόν μιλάνε οι Shield, ποιο του διακόπτει παιδιά από όλου αυτού στο Locker Room, βρήκε να διακόψει η 3MB, μόλις έπαιξε η μουσική έλειωσα στο γέλιο κατευθείαν. Η 3MB είναι τραγική σαν ομάδα, είναι κομικό όλο το έτσι, project γύρω τους και βγαίνουν ουσιαστικά, διακόπτουν τη Shield και τους επιτίθονται. Ε, φυσικά εντάξει το να επιτίθεσαι σε κάποιον και μετά να τρως ξύλο είναι εντελώ τραγικό και δεν σε κάνει καθόλου over. Γιατί έτσι έγινε μόλι μπήκε η, shield, η 3MB συγγνώμη, στο ring, τη έφαγε τελείω από τη shield. Ε, knocked out λοιπόν η 3MB. Και έπειτα έχουμε και άλλου που θέλουν να αντιμετωπίσουν τη shield. Αυτή τη φορά όμω υπάρχει λόγο. Ε, είναι η Team Hell No, οι οποίοι έχουν τεράστιο feud αυτή τη στιγμή με τη shield. Και βλέπω ίσω να έχουμε και tag team chambers match μεταξύ δύο μελών τη Shield και τη Steam και -No. Είναι πιθανό, θα μάθει να το δω, θα ήταν άσχημο. Αλλά η Shield, μόλι έρχεται ο Κέν και ο Ντάνιελ Μπράιν, φεύγουν από το ring, αφήνοντα τη 3 MB για άλλη μια φορά να φάει ξύλο. Και η top attack εκείνη τη στιγμή του JBL, που ευχαριστούμε το Θεό που έχει έρθει τώρα στο commentary. Ε, η super attack που λέει Everyone hates 3MB, έλειωσα στο γέλιο. Πραγματικά είναι η ομάδα που τρώει ξύλο από όλου. faces, όλοι βαράνε τη 3MB, είναι κανόνα. Επόμενο μάτς βραδιάς, champion vs champion μάτς στο Monday Night Raw, αλλά ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Kofi Kingston εναντίον Dolph Ziggler. Το έχουμε δει αρκετέ φορέ στο παρελθόν και σε pay-per-views που ήταν non-title μάτς, απλά τότε ήταν filler, αλλά ήταν πολύ καλό filler. Το βλέπουμε και αυτή τη φορά, champion ο Kofi, US champion, champion και ο Ziggler, WHC champion. Τώρα ο Kingston, μην ξεχνάμε, έχει και το rematch ο Cesaro, οπότε θα έχουμε σε αυτό το main event Γιου σα άμεσα το match, πάρα πολύ καλό. Προ το παρόν, ε, πριν αρχίσω να μιλάω για το match, θέλω να πω συγχαρητήρια στον Κοφ Κίνγκστον για τη γέννηση του παιδιού του. Ε, να του ζήσει όλα τα καλά, τα πάντα, υγεία και χαρά. Έγινε πατέρα λοιπόν και ο Κοφ Κίνγκστον. Περνώντα στο match τώρα, ε, ήταν πολύ καλό match. Πάντα μου αρέσουν αυτοί οι δύο όταν είναι στο ring. Γενικότερα, με οποιονδήποτε θα μπορούσα να πω superstar, όχι οποιονδήποτε εντελώ εντάξει, μην γινόμαστε υπερβολική, αλλά οι περισσότεροι superstars με τον Ζίγκλερ και τον Kingston να συνεργάζονται στο ring μπορούν να κάνουν ένα καλό match. Αυτοί οι δύο μεταξύ του κιόλα, ακόμα περισσότερο ε, μπορούμε να δούμε ένα καλό θέμα. Είναι και οι δύο πάρα πολύ αθλητικοί, κάνουν sell πολύ καλά τι κινήσει. Ε, ενεργητικοί στο ring τα πάντα. Και είδαμε ένα πολύ καλό match, ξαναλέω. Ε, ο Kingston. Ε, δεν έχει πάρει ιδιαίτερε νίκες από τότε που έγινε ο, ο United States Champion και κατά τη γνώμη μου δεν μπορούσε με τίποτα ο Ziggler να χάσει αυτό το match. Γιατί είναι World Way Champion. Δεν έχει πάρει ούτε αυτό νίκες ιδιαίτερε από τότε που έγινε World Way Champion. Και έρχεται ένα triple threat match στο Extreme Rules. Οπότε δεν μπορείς να έχεις τον Ziggler να χάνεις τον Goff Kingston ο οποίος είναι Mid card Champion. Κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά έγινε και νίκησε ο Ντόλ Ziggler. δεν ήξερε τελείως screen. Πάλι είχαμε τα distract από την AJ και τον Biggie Langston και μετά το μάτς εννοείται πως ο Big E μπήκε και κατέστρεψε τον Goff Kingston για άλλη μια φορά. Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν αρκετέ φορέ. Τουλάχιστον δύο, πιστεύω, μία-δύο φορέ έχει συμβεί σίγουρα. Και για άλλη μια φορά λοιπόν, Dominance από τον Big Langston. Μετά από αυτό το μάτς είχαμε και ένα backstage segment όπου συζητάγαν, ξέρω εγώ, αυτοί οι τρει AJ, Big και ο Dolph πίσω πόσο καλοί ήταν σε αυτό το μάτς. Και βλέπουν εκεί την Κέιτλιν με την Νατάλια και έχουμε έτσι ένα counter face to face μεταξύ AJ και Κέιτλιν γιατί είναι first contender η AJ και Divas Championship μην το ξεχνάμε και μετά έρχεται και ένα δώρο στην Κέιτλιν από ένα μυστικό θαυμαστή Ποιο μπορεί να είναι αυτός ο μυστικός θαυμαστή. θέλω να μάθω ε, μπορεί να είναι Cody Rhodes, έχω και άλλα άτομα στο μυαλό μου ελπίζω να μάθουμε στο επόμενο ρο Επόμενο μάτς βραδιάς ε, ήταν Ζακ Ράιντερ αντίον Jack Swagger Πριν όμως ξεκινήσει αυτό το μάτς ο Ζακ Ράιντερ, ο οποίο φαίνεται να αλλάζει στυλ ε, όσο περνάει ο καιρό και μου φαίνεται ότι ίσω γυρίσει και χιλ. Ε, πολύ δύσκολο, αλλά υπάρχει μια περίπτωση. Ε, το σίγουρο είναι πω δεν τα πάει καλά με την εταιρεία. Τέλο πάντων, παίρνει το μικρόφωνο πριν το μάτι και κορδεύει τον κόλτερ για την ήττα του ενάντια στο Ρικάρδο Ροντρίγκες και μας δείχνει ξανά τα highlights στο Titan Tron. Μετά από αυτό βέβαια έχουμε το match. Ζακ Ράιντερ εναντίον του Zack Swagger. Το match ήταν μεγαλύτερο από ό,τι το περίμενα να είναι. Ο Jack Swagger πίστευα θα τελειώσει γρήγορα. Jack Rider, ο Jack Ryder, ο οποίο είναι τζόμπερ, και θα πάρει απλά εύκολα αυτή την νίκη. Τελικά δεν ήταν τόσο γρήγορο. Πάλι πήρε την νίκη. Εννοείται ο Jack Swagger, δεν υπήρχε προς να χάσει. είναι και αυτό το triple threat για το Extreme Rules. Είχαμε και τα τρία μέλη in action σε αυτό το ρομ. Και τον Swagger και τον Delirio και τον Dolph. Και πιστεύω ότι το καλύτερο match ήταν το του Dolph. Θα δούμε με τη σειρά, θα δούμε και τον Delirio αργότερα. Ανάγκασε λοιπόν τον Ζακ Ράιντερ να κάνει τα πάουτ ε, ο Σουάγκερ με το Petret Log εννοείται. Και μετά έφαγε μια μπουνιά από τον Ζεπ Κόλτερ επειδή τον κοροϊδεύε πριν το μάτς. Τώρα γιατί λέω ότι παίζει να γυρίσει heal ε, ο Ζακ Ράιντερ είναι ότι άρχισε και καλά ξανά το ίντερνετικό του σοου. Και λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια και πέταξε ξέρω εγώ... Ε, την περούκα αυτό που φόραγε στην κάμερα, έκλεισε η κάμερα και σταμάτησε εκεί. Και όλο αυτό δεν ήταν στο κανάλι WWE, οπότε μπορεί να είναι εκνευρισμένο με την εταιρεία που λογικά είναι, πιστεύω. Ε, τώρα περνάμε στο επόμενο segment, θα το πω, τη βραδιά. Θα μπορούσαμε να το πούμε και match, εντάξει, κατά κάποιο τρόπο. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ο Γόνι ε, ο Mark Χένρι, βγαίνει και κρατάει ένα σκηνή. Εκείνη την ώρα ήμουν ο What the fuck, δηλαδή είναι αυτό και τελικά ήταν ένα έτσι challenge προς superstars στο locker room αν μπορούν να ξεπεράσουν το Μαρχιέν σε δύναμη και να τραβήξουν το σκηνή να περάσουν το Μαρχιέν πάνω από την κόκκινη γραμμή Όποιο πέρναγε πάνω από την κόκκινη γραμμή έχανε ε, ένα challenge δύναμη θα το λέγαμε ο Τένζαϊ, ο Sweet T έχασε από το Μαρχιέν εννοείται ε, μετά επόμενος ήταν ο Μπροτς Clay ο οποίος και αυτός περισσότερη αντίσταση ε, υπήρξε από τον Broad Clay, αλλά και αυτό δεν κατάφερε να νικήσει τον Mark Henry. Δύο λοιπόν ήταν οι προκαθορισμένοι αντίπαλοι. Όμω μετά είχαμε και τον Σέμου να βγαίνει και να προκαλεί το Mark Henry στο ίδιο. Όντω έγινε μετά, αφού τον κορόιδεψε λίγο και τον ανάγκασε κατά κάποιο τρόπο να δεχθεί την πρόκληση. Μπαίνει λοιπόν ο Σέμου ο οποίο ε, έβαλε τη μεγαλύτερη αντίσταση από όλου, ε, και είναι απολύτω λογικό γιατί βλέπω ο Μάτ Χένρι Σέμου στο Extreme Rules. Ε, έτσι λοιπόν, τον είχε, τον είχε ο Χένρι, είναι αλήθεια ότι η παρόλη την αντίσταση τον είχε φέρει στην κόκκινη γραμμή σχεδόν, πάταγε και έτσι άφησε το σκηνή, ο Σέμου και ο Χένρι έπεσε κάτω. Αρκετά αστεία στιγμή, προσπαθήσανε τουλάχιστον να τη βγάλουν, δεν γέλασα. να πω την αλήθεια, περίμενα να συμβεί κάτι τέτοιο ή περίμενα ο Χένρι να αφήσει το σκηνή να επιτεθεί στο Σέμου, τελικά δεν έγινε έτσι. Γιατί ο Σέμου άφησε το σκηνή και μάλιστα το σηκώθηκε ο Χένρι, για να πάει να το επιτεθεί. Του και μπρόκι με στη μάπα. Πολύ over λοιπόν γίνεται ο Celtic Warrior. Μην ξεχνάμε ότι παίρνει εκδίκηση και από το Friday Nights SmackDown όπου του κόστισε το μάτσο Henry με το distraction αυτό. Γιατί έφυγε WMD ο Σέμι μετά από τον Big Show και έχασε από το Giant. Επόμενο match βραδιά είναι το τρίτο match από άτομα του Triple Threat World Heavy Championship Champs, the Match Extreme Rules. Είναι Αλμπέρτο Rio εναντίον Αντώνιο Σεζάρο. Όπω είπαμε, ο Αντώνιο Σεζάρο έχει match σε αυτό το main event ε, με τον Κόφ Κίνγκστον για τη United States Zone και να πω την αλήθεια, δύσκολα βλέπω τον Αντώνη Σεζάρο να παίρνει πίσω τη ζώνη. Μακάρι να την πάρει και να πάμε σε Φιούτ Κίνγκστον Σεζάρο, αλλά δεν ξέρω. Χάνει πάρα μα πάρα πολύ συχνά ο Αντώνη Σεζάρο και δεν του κάνει καθόλου καλό. Ε, και δεν είναι λόγο ότι έχει τσακωθεί, ξέρω εγώ, υπάρχει backstage hit και κάτι τέτοιο, απλά. Δεν ξέρω. Απλά έτσι τον κάνουνε book. Τι να πω τώρα, δεν είναι σωστή κίνηση κατά τη γνώμη μου. Ε, αλλά μα δίνει πολύ καλά μάτσει. Δηλαδή, ίσω δεν είναι τζόμπερ, αλλά ίσω είναι το άτομο που μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλά μάτσ και στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε και αυτό να χάσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν με πειράζει, αλλά υπήρχαν άλλε περιπτώσει στο παρελθόν. Ξέρετε, έχω πει όσοι παρακολουθείτε συχνά τα review μου ε, που δεν έπρεπε να χάσει. Τώρα λοιπόν, χάνει όπω καταλάβατε τον Αλμπερτορίο. Το μάτσα ήταν πολύ καλό. Ε, δεν ήταν άσχημο μάτι. Πρώτο καλύτερο από το άτομα του Triple Threat ήταν ο Ziggler μετά τον Ρίο και τέλο του Swagger πιστεύω. Και έκανε τα πάω κιόλα όλα στο Σεζάρο στο Cross breaker Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο, δεν ήταν κακό μάτσο, είχε και τα uppercuts από τον Σεζάρο, πολλέ καλέ κινήσει και αυτά. Μια χαρά θέαμα. Μετά από το match, ο Ντελρίο παίρνει το μικρόφωνο και μα ανακοινώνει ότι το Triple Threat Match Extreme Rules θα είναι ένα ladder match. Ε, θα μ' άρεσε πάρα, πάρα πολύ να είναι ένα 2 out of 3 falls. Αλλά εντάξει, το ladder μα πιστεύω δεν είναι κακό. Δεν ξέρω, δεν ενθουσιάστηκα τόσο όσο περίμενα να ενθουσιαστώ με το stipulation. Περίμενα ίσω να είναι κάτι διαφορετικό. Ο Ντελήριο διάλεξε αυτό γιατί είναι και του στυλ του. Ε, οπότε μια χαρά. Λάντερ μα πιστεύω ε, θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό match. Ήδη θα βλέπαμε ένα πάρα πολύ καλό match ακόμα και αν ήταν normal triple threat. Οπότε με το stipulation ακόμα καλύτερα. Επόμενο segment βραδιά είναι ένα dance off μεταξύ fan -dango και The Great Kali. Ε, ο Great Kali μαζί με την Natalia, ο Fandango μαζί με τη Summer Ray, είναι το όνομα τελικά τη χορεύτρια. Και το WWE έγραψε και πράγματα σχετικά με τη Summer Ray, αν δεν κάνω λάθο σελίδα του. Τέλο πάντων, έχουμε τον Dance Off το οποίο ήταν πραγματικά τραγικό. Δηλαδή, γιατί να έχει τον Καλή σε Dance Off, είναι τελείω ηλίθιο. Θα μπορούσαν να έχανε κάποιον άλλο να. Το Santino Morella θα μου άρεσε πολύ περισσότερο από να έχουμε τον Καλή. Ο οποίο δεν έκανε τίποτα στο dance ήταν απλά χάλια. Το ίδιο χορεύει τη μουσική που παίζανε εκείνη τη στιγμή και το ίδιο χορεύει το theme song του. Τραγικό. Και μετά είχαμε το Fandango, εννοείται ότι εντάξει, κάναν τι γνωστέ του φιγούρε, δεν κάναν και τίποτα φοβερό, δεν είναι χορευτέ. Ε, αλλά ήταν πολύ καλύτερο και ήμουν σίγουρο ότι μετά το χειροκρότημα θα πάει υπέρ του καλή και έτσι έγινε γιατί είναι ο face. Αυτή είναι η διαφορά με το κοινό αυτό εκείνη τη το οποίο δεν ήταν κακό, δεν λέω ότι ήταν καλό. Columbus, Ohio ήταν το show. Ε, αυτή είναι η διαφορά μου του κοινού αυτού με το κοινό που είχαμε στο Ρο μετά τη WrestleMania. Δηλαδή πιστεύω ότι το κοινό μετά τη WrestleMania θα έκανε τσίρτο φαντάγκο να νίκαγε. Τέλο πάντων όμω καλά βγήκαν τα πράγματα γιατί είναι ήξω καλή και μετά του επιτέθηκε ο φαντάγκο, του χάσε και το λέγκτρο από την κονία. Οπότε όλα καλά. Ε, πάλι δεν είδαμε εμφάνιστα τον Τζέρκο. Ε, παρόλο που αναφέρθηκε το όνομά του, δηλαδή πώ ήταν στο Dancing with the Stars, ρώτησε ο Τζέρκο Κινγκ Λόρι το φαντάγκο, είπε απλά Αδέξιο είπε ο Φαντάγκο, και θέλω να δω μάθηση στο Extreme Rules και εμένα στη πιο Ό,τι πρέπει θα ήταν. Main event time όμω τώρα. Ο Τζον Σίνα παρόλο που ήταν τραυματισμένο, ήθελε να κάνει κομπίτσα αυτό το ρο. Και αν όντω είναι σοβαρά τραυματισμένο, όπω φάνηκε, δεν ήταν ελαφρύ ο τραυματισμό στον Αχίλιο Τένο. Τα γενικότερα τραυματισμοί ε, σπάνια είναι, δηλαδή περνάνε σε μια εβδομάδα για παράδειγμα. Ε, θέλει πολύ προσοχή. Ήταν match John Sina και Ryback εναντίον The Shield, όμω ο Ryback έφυγε από την αρένα τουλάχιστον έτσι θέλανε να πιστεύουμε και η Team Hell μπήκε no, του Ryback. Οπότε έχουμε Team Hell no και John Sina vs The Shield. Το match ήταν και αυτό ένα ωραίο match, ε, έπρεπε να ήταν το main event πιστεύω, σίγουρα Shield in action στο main event είναι κάτι το ιδανικό ε, και δεν περιμέναμε τίποτα να χάσουνε, να τους δώσουν την πρώτη του Σίτα η Team Hell no, και ο Sina, τραυματισμένος και ο Lassina. Ε... Η Τίμφιαν Λόιχ έχει ξαναπροσπαθεί στο παρελθόν αρκετέ φορέ, δύο ή τρει, νομίζω, να σταματήσει το σερι Δεν τα έχει καταφέρει. Αποτυχάνει λοιπόν και αυτή τη φορά γιατί η Σιλτ παίρνει την νίκη ενάντια στον Τζον Σίνα. Μάλιστα, το περίεργο. Παρόλο που κατά τη διάρκεια του match ο Κέιν ήθελε να μπαίνει συνέχεια μέσα, να διαλύσει τέλο πάντων όλα τα μέλη της SHIELD γιατί επιτέθηκαν στον Undertaker στο Friday Night Smackdown ένα αδέρφιο και με τον Taker οπότε καταλαβαίνετε και θέλει να πάρει εκδίξη μάλιστα σε αυτό το Smackdown θα έχουμε Kane εναντίον Dean Ambrose ε, και πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι ο Dean Ambrose να πάρει την νίκη εκτός αν δεν επιτεθεί η SHIELD και τελειώσει ο DQ ή κάτι τέτοιο ε, αυτό λοιπόν πιστεύω για το Friday Nights, σε κάποια φάση ο Cena ε, έκανε το comeback moment του όσοι κάνουν το Dirty 13 όσοι παίζετε θα ξέρετε τι εννοώ ε, και ουσιαστικά εκεί με τα shoulder blocks και μετά ήταν έτοιμο για AA στο Rollins. Κάτι που δεν κατάφερε γιατί ε, το πόδι του δεν ήταν αρκετά δυνατό ώστε να σηκώσει το Rollins και έτσι έπεσε κάτω. Έφαγε το Spear βασικά πρώτα από τον Roman Reigns και κάπως έτσι τελείωσε αυτό το match με νίκη και ένα καταπληκτικό Spear στο τέλο. Μου άρεσε πολύ. Ε, οπότε κάπω έτσι η Shield για άλλη μια φορά βγαίνει στην κορυφή. Τώρα ε, περιμένω να δω τι θα γίνει με τη Shield στο Extreme Rules. Πολλοί λένε ότι θα έχουμε την Τιμφιαλόν κεντρικά και εναντίον The Shield. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πιθανό αυτό. Ε, θα δούμε. Έχουμε και άλλα ρώσει μέχρι το εξτρέμουν, αν δεν κάνω λάθο, 2-3. Τέλο πάντων, μετά έχουμε το Ράιμπακ να βγαίνει και ουσιαστικά μαθαίνουμε ότι δεν είχε φύγει ε, από την αρένα. Απλά έκανε ότι είχε φύγει για να γλιτώσει το match. Ο Ράιμπακ το παίζει μπάντα με το δυναμότητο που και το σκουφάκι. Δεν είναι Goldberg, Δεν το κάνει αυτό με τίποτα Goldberg, Τώρα έχει γυρίσει και heel ακόμα χειρότερα γιατί δεν θα, έχει και... δεν θα είναι fan favorite οπότε μπορεί αυτό να το καταστρέψει σαν superstar αν το καλώς σκεφτούμε ε, Ελπίζω να έχουμε το match στο Extreme Rules, Ryback Sina και αν είναι ε, το τίμημα να μην έχουμε το Sina σε matches στα Rose μέχρι το Extreme Rules για να δούμε ένα καλό match στο Extreme Rules με έναν υγιή Sina έτσι πρέπει να γίνει γιατί πιστεύω ότι ο τραυματισμό των Αχίλιο Τένοτα δεν είναι κάτι το, ε, το να το πει εντάξει δεν είναι τίποτα είναι, μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό τραυματισμό. Γενικότερα ξέρετε να γίνει χειρότερα από ό,τι τώρα είναι αν το πιέζει και το κουράζει περισσότερο. Ε, α, όσοι ξέρετε ο Kobe Bryant, γνωστός παίχτης του NBA, Αμερικάνικο μπάσκετ, ε, παίζει Lakers, ε, έπαθε ρήξη αχιλίου τένοντα στο αριστερό του πόδι και θα χάσει τουλάχιστον ε, το περισσότερο μέρος ενός χρόνου. Είναι τραυματισμό εδώ και κάτι μήνε. Χάνει τα playoffs μάλιστα. Οι Lakers εντάξει έχουν χάσει ήδη. Ε, είναι πάντω δύσκολο τραυματισμό. Εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του Σίνα. Ε, δεν μα έχουν πει και κάτι. Αν θα κάνει κομπή στο Extreme Rules ή τίποτα. Περιμένουμε να δούμε. Εύχομαι τα καλύτερα στο Σίνα να δούμε και ένα Master Extreme Rules. Να πάνε όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα και να μην έχουμε τίποτα δυσάρεστο. Αυτό ήταν λοιπόν το ρο. Ήταν ένα καλό show. Μα θυμίζει λίγο έτσι και κάποια χρόνια πριν που δεν είχαμε μεγάλου stars στη μέση έτσι του χρόνου έτσι όπω είναι τώρα. Ε, και βλέπαμε καλά show. Ήταν entertaining, ήταν ωραίο, είχε καλά μάτσει. Μου άρεσε. Βέβαια, μην ξεχάσετε και εσείς παιδιά, να αφήσετε σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Ό,τι εσεί θέλετε για αυτό το ρο, για το σύνα, γενικότερα. Κάτι θα βρείτε εσεί να πείτε, πάντα βρίσκεται. Είμαι ο Reaper. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα, πολύ που με είδατε. Show off.